Κύριε Φίλη, μείνετε μαζί μας, καθώς θέλω τώρα να μεταφερθούμε σε μια άλλη χώρα της Μέσης Ανατολής, κυρίες και κύριοι, η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού και συγκεκριμένα στη Συρία, όπου ξεχυλίζει η ένταση και το μίσος. Οι εικόνες που θα παρακολουθήσετε είναι ιδιαίτερα σκληρές, κυρίες και κύριοι, προκαλούν αποτροπιασμό, αλλά είναι η ομοί πραγματικότητα ενός εμφυλίου που έχει χαρακτηριστεί από απίστευτες σκηνές βίας. Βίντεο λοιπόν το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, το παρακολουθούμε τώρα, παρουσιάζει σκηνές φρίκης και απίστευτης κτηνοδίας. Τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους, αφού σκότωσαν 50 στρατιώτες του Συριακού στρατού, στη συνέχεια τους αποκεφάλισαν και κάρφωσαν τα κεφάλια τους σε κάγκελα. Οι σκηνές πραγματικά προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό, καθώς βλέπουμε τα κεφάλια των στρατιωτών καρφωμένα στα κάγκελα, ενώ κάτω από αυτά βρίσκονται κρεμασμένα τα άψυχα σώματά τους. Η περιοχή στην οποία εκτυλίσσεται αυτή η κτηνοδία είναι κεντρική. Πιθανότατα πρόκειται για την επαρχία Αράκα, που είναι προπύργιο των τζιχαντιστών, με πολλούς πεζούς και αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Η χώρα φλέγεται πραγματικά από τις συγκρούσεις τζιχαντιστών και εξεγερμένων με τις δυνάμεις ασφαλείας. Το βίντεο πραγματικά προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Κύριε Φίλη, είστε μαζί μας. Αρχικά θα ήθελα ένα σχόλιο για τις εικόνες φρίκης που παρακολουθούμε. Κύριε Δημέζη, γνωρίζουμε όλοι ότι στον πόλεμο πολλές φορές χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση. Αλλά ομολογώ ότι δεν πάβω να εκπλήσωμαι από την ευρηματικότητα του ανθρώπινου νου για την εκτέλεση απάνθρωπων πράξεων, απάνθρωπων θηριωδιών. Δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο να κάνω. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας, βλέποντας αυτές τις εικόνες, δεν μπορούν παρά να μοιράζονται τις ίδιες σκέψεις και τα ίδια συναισθήματα με εμάς. Τα είπατε όλα. Εκτιμάτε πως είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα και διάσπασης της χώρας της Συρίας? Η Συρία, η οποία έχει περάσει δεύτερη μοίρα λόγω άλλων κρίσεων στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, σε καμία περίπτωση δεν έχει σταθεροποιηθεί εκεί πέρα η κατάσταση. Τουναντίον, θα έλεγα, υπάρχει μια de facto διαίρεση της χώρας. Το μεγάλο ερώτημα για όλους μας είναι αν θα καταφέρει ο Άσαντ να επιβιώσει. Μάλιστα. Καταρχήν και καταρχάς, έχοντας ενισχύσει τις θέσεις του, και αν η επιβίωση του Άσαντ σημαίνει ενοποίηση της χώρας ή σημαίνει διαίρεση της χώρας. Φοβούμαι ότι το δεύτερο σενάριο είναι πολύ πιο πιθανό και αυτή τη στιγμή η Συρία διαιρείται φυσικά και διχοτομείται, αν όχι τριχοτομείται φυσικά, μεταξύ του στοιχείου του αλεβητικού, το οποίο είναι μειοψηφία, αλλά έχει την κυριαρχία την κυβερνητική λόγω Άσαντ, του στοιχείου του κουρδικού, το οποίο έχει αρχίσει να αποστασιοποιείται, και βέβαια του στοιχείου του σουνιτικού, το οποίο έχει και μετριοπαθείς δυνάμεις, αλλά και δυνάμεις ακραίες, εξτρεμιστικές, όπως αυτές οι οποίες δρούν και δημιουργούν, επιχειρούν να δημιουργήσουν μια ζώνη ελέγχου μεταξύ Συρίας και Ιράκ. Ακριβώς. Για την κατάσταση στη Συρία. Να ευχαριστήσουμε τον κορυφαίο διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, που ήταν κοντά μας. Μένουμε όμως.